Παπαχελά, και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοιχτή ρήξη μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων ξέσπασε από το πρωί με αφορμή τις πρωινές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, που επέριψε ευθύνες στο Πασόκ για την εμπλοκή με την Τρόικα, επισημένοντας ότι η Τριμερής έχει δίκιο. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και σφοδρή, με τον Δημήτρη Καρύδη να χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Τρόικας, που ζητά, όπως είπε, να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Να σε αποδεσμεύσουμε. Για να πάρει ερωτήσει για το Πασόκ. Όχι, όχι, δεν θέλω καμία. Λοιπόν. Τα χαμόγελα και η αυρότητα μεταξύ του νυν και του πρώην Υπουργού Υγείας κάθε άλλο παρά αντικατοπτρίζουν το κλίμα που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μετά τη δαμόκλειο σπάθη της διαπραγμάτευσης που κρέμεται πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου, ήρθε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά. Εδώ και 6 μήνες, σε κάθε απόπειρα μεταρρυθμίσεως που έχει αποπειραθεί να κάνει η κυβέρνηση, το Πασόκ έχει σταθεί εμπόδιο. Σκληρή ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεωργιάδης, παρουσιάζεται στα κανάλια ως αυτόκλητος υπερασπιστής της Τρόικα, κατηγορώντας το Πασόκ γιατί αντιδρά στη μείωση των κύριων συντάξεων, στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και στην αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ο κ. Γεωργιάδης ζητάει να κατεβάσουμε τα παντελόνια σε παράλογες απαιτήσεις. Επιτέλους, ας τον μαζέψει κάποιος από το κόμμα του, γιατί υπονομεύει ευθέως τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Τελικά, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας ή της Τρόικα. Στον αντίποδα, η Σοφία Βούλτεψη, η οποία αποφεύγοντας μια ευθεία τοποθέτηση, κράτησε αποστάσεις από τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ζήτημα. Τα κόμματα τα οποία συγκυβερνούν, θα το μάθουμε κάποτε, πολλές φορές διαφωνούν και δημόσια. Με σαφείς εχμές προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, απάντησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το Πασόκ γενικά πρέπει να γίνεται σεβαστό από εχθρούς και φίλους, γιατί κρατάει την σταθερότητα της εθνικής στρατηγικής. Όσοι μπήκαν εκ των υστέρων στρατηγική αυτή, αφού ταλαντευτήκανε και αφού πέρασαν μια μακρά αντιμνημονιακή φάση, εύκολη και λαϊκιστική, καλό είναι να σκεφτούν γιατί άργησαν. Υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη τάχθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης. Δεν απαντάτε όμως. Εγώ σας ρωτάω εάν ευθύνεται το Πασόκ που δεν κλείνει η διαπραγμάτευση. Σε αρκετά ζητήματα που έχει θέσει, ναι. Βρισκόμαστε στη φάση που βρισκόμαστε. Λάθος μάχη να δίνεις για το συνδικαλιστικό νόμο. Mm-hmm. Έχουμε επιχειρήματα, δεν κάνουμε τσαμπαμάγκες και δεν θα πρέπει να υπάρχουν φωνές οι οποίες να υποστηρίζουν την προσπάθεια των εταίρων αυτή τη στιγμή. Ναι, ο καθένας μπορεί να λέει τη δική του άποψη για να υπερασπιστεί το κόμμα του. Στελέχη πάντως και των δύο στρατοπέδων της συγκυβέρνησης την ώρα που επιτίθενται από κοινού κατά του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πολύ καλά, χωρίς ωστόσο να το ομολογούν δημοσίως, ότι η χώρα φλερτάρει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.